Μπορεί το καλοκαίρι να προϋποθέτει αυξημένες μετακινήσεις λόγω της μετάβασης του λουμένου στην παραλία, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για την θερινή περίοδο που διανύουμε αφού οι οδηγοί έχουν περιορίσει κατά πολύ τα δρομολόγια λόγω του κόστους που αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες, ήδη πολλοί είναι εκείνοι που γεμίζουν τον τεπόζιτο μόνο με την απαραίτητη για την διαδρομή βενζίνη, ενώ παρατηρείται το φαινόμενο ακόμη και του ρεφενέ για μία βουτιά στη θάλασσα. Οι μετακινήσεις έχουν μειωθεί δραστικά. Παρόλο που έχουμε καλοκαίρι και ο κόσμος, η κατεύθυνση του λογικά είναι προς τη θάλασσα, είναι περιορισμένη. Συνήθως έχουμε αύξηση της κίνησης μόνο το Σαββατοκύριακο και περιορίζεται πάρα πολύ τις καθημερινές. Το κέρδος μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο όσον αφορά την τιμή που πουλάμε αυτή τη στιγμή στον ομό. Μπορεί κάποιος να το δει και από το Φιλ Πράσης που υπάρχει επίσημο site που ανακοινώνει τιμές όλων των ομών όλης της Ελλάδος, να καταλάβει ότι η Ξάνθη είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Αλλά δεν επαρκεί αυτό. Όταν μιλάμε για μια τιμή κοντά στο 1,66-1,67 αυτή τη στιγμή αμόλυβδη, είναι απογορευτικό για πάρα πολλά νοικοκυριά. Ελείψει εν μέσω της κρίσης να δαπανίσουν έστω και 10 ευρώ για να πάνε στη θάλασσα. Και υπάρχει πρόβλημα. Κίνηση συνήθως το Σαββατοκύριακο προς προορισμούς παραλίας. Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι. Σάββατο μόλις κλείνει και η αγορά επίσημα. Και την Κυριακή φυσικά από νωρίς, κάποιοι θέλουν να πάνε από νωρίς. Και έχει μέχρι τις 3-4 ώρα, μετά τις 4 το καταλαβαίνει κάποιος ότι η κίνηση πέφτει γιατί όλοι έχουν πάει κάπου, δηλαδή έχουν πάει θάλασσα. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι πάρα πολλοί οδηγοί είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν πλέον βενζίνη μόνο για μία διαδρομή. Και εφόσον θα ξαναβγούν κάπου, θα ξαναβάλουν το ποσό έστω το μικρό. Αυτό το παρατηρήσαμε πριν 3 εβδομάδες και το κοιτάξαμε σαν στατιστικά να το δούμε για μας. Είναι αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο οι συναλλαγές είναι από 10 μέχρι 15 ευρώ, 10 ευρώ είναι 6 λίτρα. Τα 15 ευρώ είναι λίγο παραπάνω, μιλάμε για συναλλαγές οι οποίες στα 8 λίτρα, όταν θέλεις για τη θάλασσα περίπου στα 4 με 5 λίτρα, όταν βάζει 6 λίτρα, βάζει μόνο για να πάει η θάλασσα και να γυρίσει. Οπότε λοιπόν μειωμένες οι μετακινήσεις και θεωρείτε λοιπόν ότι ακόμα που είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού, μειώνονται ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω αν μειώνονται, αλλά είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι, με πρόπερσι και το καταλαβαίνουμε γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο. Κοινωνικό πρόβλημα πλέον. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να δαπανίσει κάποιο χρήματα για να πάει με πάνω από 2 φορές στη θάλασσα. Έχουν παρατηρήσει το φαινόμενο ότι έρθει ένα αυτοκίνητο, σταματάει, είναι μέσα 3 άτομα και βάζουν, να το πούμε λαϊκά, ρεφενέ για να πάνε στη θάλασσα. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, έχουν τα έξοδα του είναι τσίμα-τσίμα στο να πάει κάποιο στη θάλασσα και να πιει ένα καφέ. Κάτι που, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες, θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί η κυβέρνηση και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προκειμένου να ελαφρυνθούν οι καταναλωτές και να σταματήσουν και τα λουκέτα στα πρατήρια υγρών καυσίμων.